Στην αρχαία Ολυμπία, δίπλα στον Αλφαίο ποταμό, βρίσκονται περισσότεροι από 800 έφηβοι από ολόκληρη την Ελλάδα στο πλαίσιο της 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης του κλάδου Ανιχνευτών Ελπίδα 2017, που διοργανώνουν οι Έλληνες πρόσκοποι και πραγματοποιείται από τις 4 ως τις 14 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Μία μοναδική εμπειρία για τους προσκόπους που επισκέπτονται την περιοχή, προκειμένου να βιώσουν τις χαρές και τις προκλήσεις της ομαδικής ζωής, αλλά και να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Πάνω από 800 έφηβοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν ραντεβού στην Πελοπόννησο για να εξερευνήσουν τα βουνά της, να απολαύσουν τη φύση της, να βιώσουν τις χαρές αλλά και τις προκλήσεις της ομαδικής ζωής. Αφορμή η 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση του κλάδου Ανιχνευτών Ελπίδα 2017, που διοργανώνουν οι Έλληνες πρόσκοποι και πραγματοποιείται από τις 4 ως τις 14 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Στη δεύτερη φάση της δράσης, όλες οι ομάδες συναντήθηκαν στην αρχαία Ολυμπία και κατασκήνωσαν δίπλα στον Αλφαίο ποταμό στην Ελπίδα, μια πανελλήνια κατασκήνωση ειδικά διαμορφωμένη για ανιχνευτές. Εκεί βιώνουν ένα καταιγισμό δράσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάσχιση του ποταμού, παιχνίδια περιπέτειας και στρατηγικής, καταδύσεις αλλά και πολιτιστικές επισκέψεις σε μουσεία και φυσικά στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων και του Ολυμπιακού Πνεύματος. Βρισκόμαστε στην αρχαία Ολυμπία. Βρισκόμαστε στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση του κλάδου Ανιχνευτών. Ο κλάδος Ανιχνευτών είναι τα παιδιά ηλικίας 15 με 18 ετών για το Σώμα Ελληνοπροσκόπων. Εδώ έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στο Σώμα Ελληνοπροσκόπων και επένδυση όχι σε χρήμα, αλλά επένδυση κυρίως σε εμπειρίες και βιώματα για αυτά τα παιδιά. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 4 μέρες, έχουν κατακτήσει 4 κορυφές του Χελμού, του Πάρνορα, του Μέναλου και του Ταΐγετου και αυτή τη στιγμή βρισκόνται στην σταθερή κατασκήνωση όπου θα απολαύσουν την περιπέτεια. Τι εννοούμε να απολαύσουν την περιπέτεια? Θα κατασκηνώσουν, θα ζήσουν εμπειρίες δραστηριότητας όπως είναι το rafting, όπως είναι το survivor που είδαμε προηγουμένως. Θα ζήσουν όμως και εμπειρίες από δραστηριότητες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο το βράδυ, από κάποια βραδιά που είναι σε σχέση με την ποιήση, από ένα βραδινό θέατρο, από εμπειρίες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό που είναι το Πράσινο Χωριό, μια επίσης μεγάλη έκταση όπου έχουμε κατασταθεί λίγο πιο κάτω και διάφορες εθελοντικές οργανώσεις έρχονται να παρουσιάσουν το έργο τους και να επιστρέψουν σπίτι τους με ένα σακίδιο γεμάτο αναμνήσεις και εμπειρίες. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συνδιοργανώτρια είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Αυτό που θα φανεί στην πορεία της ζωής τους δεν θα φανεί τη Δευτέρα που θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Ακριβώς. Θα γεμίσει ασφάλεια και αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για όλες τις αναμνήσεις που ζουν εδώ πέρα. Κάποια στιγμή θα τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον και τότε θα καταλάβουμε κι εμείς το αν τους κάναμε το μέγεθος μάλλον του καλού που τους κάναμε. Εδώ πέρα προσπαθούμε συγκεκριμένα με το σύνθημα που έχουμε και σε αυτήν την ελπίδα του 2017, το πνεύμα ελπίδας, να τους δώσουμε ένα πνεύμα ότι δεν με νοιάζει μόνο ο εαυτός μου, αλλά πρώτα με νοιάζει ο άλλος και μετά με νοιάζει ο εαυτός μου. Τους έχουμε κάνει και ένα μικρό παιχνίδι, ότι πρώτα με νοιάζει να γεμίσει το κινητό του αδελφού που είναι δίπλα μου
και μετά το δικό μου. Και αυτό έχει φυσικά ένα μεγαλύτερο συμβολισμό και όχι μόνο στο κινητό, αλλά σε όλη τη διαδικασία που ζουν εδώ πέρα. Στο πλαίσιο της 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης του κλάδου Νυχνευτών Ελπίδα 2017, οι περισσότεροι από τους 800 προσκόπους ηλικίες 15 έως 18 ετών, με 200 ενήλικα στελέχη, χωρισμένοι σε 4 ομάδες, εξερευνούν 4 διαφορετικά βουνά της Πελοποννήσου, τον Ταΐγια, τον Πάρνωνα, το Μέναλο και το Χελμό. Εκτός από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ορεινής διάσκησης, οι έφηβοι πρόσκοποι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας, με την πολιτιστική, λαογραφική και ιστορική παράδοση του τόπου, ενώ πριν αποχωρήσουν θα προσφέρουν ανιδιωτελώς βοήθεια στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε στη δραστηριότητα της Ελπίδας που ονομάζεται Πράσινο Χωριό. Είστε υπεύθυνη συντονίστρια στο Πράσινο Χωριό. Είμαι υπεύθυνη συντονίστρια στο Πράσινο Χωριό. Και τι κάνετε σήμερα εδώ, ποιες είναι οι δραστηριότητες που έχουν οι ανιχνευτές σας? Οι ανιχνευτές περνάνε από 9 σταθμούς, στους οποίους ασχολούνται με θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Μιλάνε με ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά ή εθελοντικά με το περιβάλλον και παίρνουν μηνύματα σχετικά με το πώς μπορούμε να ζήσουμε εμείς οι άνθρωποι φιλικότερα με τον πλανήτη μας, με το πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη και να μην ταλαιπωρούμε τόσο πολύ τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Η Ελπίδα είναι μια πανελλήνια κατασκήνωση, ειδικά διαμορφωμένη για ανιχνευτές. Πρωταρχική επιδίωξη της δράσης είναι να αποτελέσει μια διαδραστική και βιωματική διαδικασία, η οποία μέσα από έρευνα του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των περιοχών που πραγματοποιείται, συμβάλλει στη διαβίου εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των νέων για τη διάσωση και προστασία του οικοσυστήματος αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελπίδα έχει διοργανωθεί ακόμη 4 φορές στο παρελθόν, το 2002 στο Ζαγόρι της Υπήρου, το 2006 στο Παγκαίο, το 2009 στον Όλυμπο και το 2013 στο Βιλβέντο Κοζάν.